Πάμε να δούμε. Δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, μια νέα κόντρα η οποία έτσι κάνει Sky Meaty. Ένας από τους πρωταγωνιστές, χωρίς να το θέλει βέβαια, γιατί είναι υποκινήθηκε από εκείνον η κόντρα, είναι ο Λάκης Λαζόπουλος, που όμως κατά καιρούς έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών εξαιτίας της άτρας την οποία κάνει. Αυτή τη φορά όμως δέχεται και εκείνος κριτική ως επίθεση από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Πραγματικά, εγώ όταν ενημερώθηκα γι' αυτό, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λέω, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, γιατί? Καταρχάς, ένας πολύ έτσι γλυκός και ζεστός άνθρωπος, καλοπροαίρετος. Από την άλλη, λέω, με το Λάκη Λαζόπουλο, για ποιο λόγο? Να πάμε να δούμε αμέσως τι και πώς έχει συμβεί, τι είναι αυτό που ενοχλεί τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Και ξεκινάει αυτή, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών κόντρα ανάμεσα σε εκείνον και στον Λάκη Λαζόπουλο. Και αμέσως μετά θα δούμε και την σκληρή κριτική που έκανε για τον Λάκη Λαζόπουλο επίσης η Αφροδίτη Γραμμέλη. Ο Λάκης έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Και ενώ όλοι γνωρίζαμε τις κόντρες που έχει κατά καιρούς με πρόσωπα της showbiz, φαίνεται πως και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν εγκρίνει το χιούμορ του, παρόλο που κάθε εβδομάδα οι τηλεθεάσεις άλλα δείχνουν. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, λοιπόν, με αφορμή την πρεμιέρα της Αρβίλας, έγραψε στο διαδίκτυο για το Λαζόπουλο. Ευτυχώς από χθες άρχισε ράδιο Αρβίλα να έχουμε ξανά ένα αντίβαρο καλή σάτυρα απέναντι στην επιπέδου δαπέδου του Λαλάκη. Φυσικά, με την άποψή του δεν συμφωνεί ο κόσμος που επιβραβεύει τον Λάκη κάθε εβδομάδα, καθώς το χιούμορ του είναι αξεπέραστο και οι ατάκες του καυστικές και αιχμηρές. Το αποδεικνύει άλλωστε με την αγάπη που εισπράττει από το κοινό του. Αυτή την εκπομπή την ανέβασαν στην πρώτη θέση. Να είσαι πρώτος. Πρώτη στην τηλεθέαση. Εσείς είστε οι πρώτοι. Πρώτος και τώρα πρώτος. Δεν με νοιάζει. Δεν το νοιάζει, αλλά έτυχε, ρε παιδί μου. Οι κόντρες του Λάκη Λαζόπουλου όμως έχουν μείνει στην ιστορία. Μια μεγάλη και αξεπέραστη αυτή με τη Μιμή Ντενίση. Στην τελευταία του εκπομπή, μάλιστα, ο Λάκης την ξαναθυμήθηκε. Αφήστε με να κλάψω χωρίς τα ψευτικά σας δάκρυα. Μωρέ, τι μου θυμίζει. Χωρίς τους χάρτινους κόσμους που φτιάχνετε. Κάπως παίζει. Για να δημιουργήσετε ψεύτικες. Είναι σχολή αυτό. Είναι. Μωρέ, τι μου θυμίζει. Γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Τα κλαίω γιατί αυτά θέλει ο κόσμος. Και τα πίσω με όλους αυτούς που τους πανταπατάτε. Ενώ τότε που ήταν είδωλα, τους προσκυνούσατε. Επειδή κάποιος θέλει να κρατάει μια κόντρα 15 χρόνια, δικαίωμά του, εγώ δεν πρόκειται να το απαντήσω. Κόντρα που κρατάει χρόνια και αυτή με τον Κώστα Πρέκα. Θα μου τον τρελάνετε το φίλο μου, μωρέ. Κόλλησε μου τον τρελάνει. Αλλά πολλοί σε χαρακτηρίζουν αθεράπευτα, ρομαντικό, εξουσιαστικά εγωπαθή σε σχέση με τις ιδέες σου, εκτός πλαισίου εποχής και νεοταξιτικής αύρας. Τελικά, οι εθνοκτόνοι, οι αιρετικοί, οι αθεϊστές, οι αγνωστικιστές, οι πάσης φύσεως σοδομιστές, μαστροποί, εκπορνεύουν εθνικές συνειδήσεις. Βεβαίως, αυτό έχει γίνει σήμερα. Πού το κατάλαβες, βέβαια. Κατέστρεψε την Ελλάδα. Τι κοίταγες με απορία μισή ώρα, εντάξει. Εγώ τον λυπάμαι τον κύριο Λαζό. Σας βεβαιώνω. Τον λυπάμαι γιατί έχει μπει σε ένα παγοδρόμιο. Γλιστράει από εδώ, γλιστράει από εκεί. Άδωνης Γεωργιάδης δεν λείπει σχεδόν ποτέ από κάθε τσαντήρι, όπως και από το τελευταίο. Μόνο χθες, για να μην λέτε δηλαδή, όλη μέρα τι έκανε, πες τι έκανε όλη μέρα. Πάντα δείξε, δείξε σήμερα, όλη μέρα. 8 και 26 το πρωί. Και αυτό δεν είναι. Μην το συζητάμε καν το λεγόμενο. 11 και 29. Σας το έχουμε πει 200 φορές. Sky. Αλλά κάποιοι γενναίοι πηγαίναμε και ψηφίζαμε. Έλα Χριστέ και Παναγία. Στην εκπομπή του. 6 και 4. Άδωνη, είσαι καλά. Είμαι καλά, μια χαρά είναι. 10 και 20. Έχουμε όχι μπουκώσει. Έχουμε μπουχτίσει. Σωστά. Στο έξω. Από τους δημοσιογράφους. Από δημαγωγία του δημοσιογράφου. 10 και 12 και 30. Ίσως να είμαι και ο πιο μνημονιακός βουλευτής του Δημοσίου Κοινοβουλίου. Ολοκλήρωσε, παιδί μου. Σταυρώστε με, στα χέρια σας σηκώστε με. Μια κόντρα χρόνων και αυτή με την Έφη Σαρή. Κόντρα που έφτασε στα δικαστήρια. Τραγουδίστε, έγινε μοναχή. Πιάνε ρε παιδιά. Πιάνε ρε παιδιά. Κάντε το μοζαϊκό. Σας αποκαλεί. Τα κρεβάτια τα ξένα. Και έτσι, από τα κρεβάτια τα ξένα βρέθηκε στα κρεβάτια που είναι τα πάθη σου δεμένα.
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος άλλωστε το έχει αποδείξει και στο παρελθόν και με άλλους ανθρώπους εκτός από μένα, έχει κάποιες αιμονές. Νίκος Καρβέλας και Ανίτα Πάνια, κόντρα με πολλά υπονοούμενα, ιδίως τώρα που η Ανίτα βρίσκεται στο ίδιο κανάλι με το Λάκη. Εδώ είμαστε ποιοτικό κανάλι. Θα σου θέτουν σοβαρά ερωτήματα και άμα συντεπιλείς τότε... Εγώ είμαι άνεργος, 18 μήνες. Ναι. Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Μάλιστα. Ναι. Θα έχω για μια εργασία οτιδήποτε είναι αυτή. Ναι. Εκτός του κλάδου. Ναι. Και ένα βασικό πρόβλημα που έχω, που έχει γεννήσει ο πότρος και δεν έχω τα χρήματα να τον αδειάσω. Ο βασικός λόγος στον οποίο έχεις τηλεφωνήσει είναι γιατί έχει γεμίσει ο βόθρος. Ναι, και δεν έχω τα χρήματα να τον αδειάσω λόγω ανεργίας. Ανεργία, φαγή, αλλά ο βόθρος γεμίζει. Και φυσικά ποιος θα ξεχάσει την κόντρα του Λάκη με τον Γιώργο Αυτιά. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, από τότε που βρίσκονταν στην ίδια τηλεοπτική στέγη. Αυτιάς είναι ειδικός γεροντολόγος, συνταξιολόγος. Είναι ο detective του γέρου. Εγώ όταν υπέγραφα συμβόλαιο στην τηλεόραση του Άρφα, δεν μου είπανε ότι θα έχω κριτή το Λαζόπουλο σε αυτά που λέω και σε αυτά που κάνω. Τελεία και παύλα. Δεν τη δίνουμε τη συντάξη, σα μοιράζει ο Αυτιάς από τον Άλφα. Να κάνει και το Βερίκι και το Βλάχο ταχυδρόμου, σε σιγά όταν έβρατε εκεί πέρα μέσα. Να πάμε όμως να δούμε την κριτική που έγραψε και πολύ πρόσφατα, τώρα πριν από 2 ώρες σχεδόν, η Αφροδίτη Γραμμέλη για τον Λάκη Λαζόπουλο. Ναι. Την Αφροδίτη Γραμμέλη την έχουμε συνηθίσει έτσι να έχει αιχμηρό σχόλιο, συνήθως με άποψη και με επιχειρήματα. Να προχωρήσουμε όμως να δούμε τι έχει γράψει για τον Λάκη Λαζόπουλο. Ναι, να το δούμε. Αναπόφευκτα βυθίζεται στο λαϊκισμό και κατά τα φαινόμενα στη μονόπλευρη κριτική της εξουσίας. Παράβλεψε και παραβλέπει τα λάθη αυτών που πασίδηλα υποστηρίζει. Έχασε το χιούμορ του και τον καλώς εννοούμενο θεατρινισμό του. Πήρε ένα μικρόφωνο και ασμένοντας τα βράδια της Τρίτης, συντάχθηκε με τους φτωχούς, έτσι γενικά και αόριστα, και καταδίκασε τον εχθρό. Ο κόσμος το κατάλαβε, η τηλεθέαση μειώθηκε. Δεν ξεγελιέται πια. Άλλωστε, από το επεισόδιο της περασμένης Τρίτης, ένα πράγμα μόνο χαράκτηκε στη μνήμη. Συζητήθηκε και σχολιάστηκε. Το ατύχημα της Χρύσας Ρόπα, το οποίο παρεπιπτόντως του έβγαλε ψήγματα του παλιού καλού του εαυτού. Αν αυτό δεν τον προβληματίζει, τότε πολύ φοβάμαι ότι η κόπωση δεν αφορά μόνο τη σκηνή. Εντάξει, κάνει λόγο η κυρία Γραμμέλη στην κριτική της στην εφημερίδα Το Βήμα για έναν Λάκη Λαζόπουλο ο οποίος έχει λίγο κουράσει, ότι δεν ανανεώνει το χιούμορ του, ότι, και για να συμπληρώσω λέει ότι επίσης ότι κάποτε ο Λάκης Λαζόπουλος έφτιαχνε ατάκα. Τώρα δεν ισχύει αυτό και δεν αναφέρεται λέει στο πάμε πλατεία, αλλά σε ατάκα ουσίας, σε λέξεις που λειτουργούσαν ως συμπίλημα νοημάτων αιχμής και κριτικής. Μπορώ να ρωτήσω εγώ τι θέλει να πει η κυρία Γραμμέλη όταν στο τέλος της παραγράφου λέει ότι το ατύχημα της Χρύσας Ρόπα στάθηκε αφορμή για να βγάλει ψήγματα του παλιού. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν υπήρχε κάτι άξιο λόγου τις επόμενες ημέρες από τη σάτυρα του Λάκη Λαζόπουλου, αν καλά καταλαβαίνουμε. Πέραν αυτού του επεισοδίου, δηλαδή υπήρχε το ατύχημα της Χρύσας Ρόπα και μετά δεν στάθηκε κανείς στη σάτυρα που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος στα πρόσωπα, στην πολιτική. Αυτό. Θέλει νομίζω να σταθεί στον αυτορνητισμό που έβγαλε μετά το ατύχημα. Ναι, και η ατάκα για το γέλιο. Και το πώς τιμώρησαν, εν πάση περιπτώσει, το ατύχημα. Γιατί ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι έχασε τον καλό εντός εισαγωγικών φατρινισμό του. Να πούμε κάτι, γιατί εντάξει, είναι λογικό και όταν όποιος κάνει κριτική κρίνεται, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί στο θέμα της τηλεθέασης, γιατί είναι και 9 χρόνια του Τσαντήρη και είναι πολύ λογικό να υπάρχει μια μικρή φθορά. Δυστυχώς όμως λίγο ή πολύ όλοι κρινόμαστε από αυτό. Πάμε όμως να σας υπενθυμίσουμε το iPhone, το δώρο μας, το σημερινό